Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διεφλάξε πάντα σε μας. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι ο Θανάσης Πουκαμισάς, είμαι πρόεδρος αυτού του ομίλου. Είναι τα δεύτερα εγγένεια. Χθες είχαμε εγγένεια στην Πάτρα, το τέταρτο φροντιστήριο μας στην Πάτρα. Σήμερα έχουμε εδώ. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα εγγένεια στη Βέρεια, στις Σέρες, στο Γάζι του Ηρακλείου και την μεθεπόμενη εβδομάδα έχουμε Ιωάννινα, Εύωσμο Θεσσαλονίκης και στο Χαλάνδρι, στην Αθήνα. Δεν ξέχασα κανένα. Δόξα τω Θεώ, ανοίγουμε κάθε χρόνο πολλά φροντιστήρια. Είναι ένας όμιλος που έχει 85 φροντιστήρια, απασχολεί 1.200 καθηγητές. Πέρυσι φίτησαν στα φροντιστήριά μας 15.800 μαθητές. Έτσι, για μερικές συστάσεις, για να έχετε μια αίσθηση. Είμαστε περήφανοι που ανοίγουμε το πρώτο φροντιστήριο μας στη Θράκη. Του χρόνου έχουμε συμφωνήσει να ανοίξουμε και στην Ξάνθη. Και έχω μια αίσθηση σήμερα, ειδικά μετά τη συνάντηση που έχουμε με τους καθηγητές, αλλά και από πιο πριν, γιατί ο Γιώργος έχει συμφωνήσει μαζί μας πάνω από ένα χρόνο, από την προηγούμενη χρονιά για την ίδρυση του φροντιστηρίου. Οπότε είχε και όλο τον χρόνο για να προετοιμάζεται και να τον προετοιμάζουμε για αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρήκα έναν άνθρωπο ταπεινό που πραγματικά έχει τη στόφα και την ποιότητα του δασκάλου, πολύ γλυκός, με πολύ διάθεση να έρθει κοντά μας και να ακούσει όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε εξελίξει στη διάρκεια αυτών των 36 ετών που λειτουργούμε ως όμιλος. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο, γιατί πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται άνθρωποι, ειδικά στις υπηρεσίες. Και βέβαια δεν αρκεί ο ίδιος. Ο ίδιος είναι αυτός που επέλεξε μια ομάδα πολύ σπουδαία καθηγητών που σήμερα γνώρισα. Είδα ανθρώπους λαμπερούς, με διάθεση να έρθουν κοντά μας και να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί τους μαθητές. Γιατί το φροντιστήριο, η πηγή και η βάση ενός φροντιστηρίου είναι η φροντίδα στα παιδιά. Από εκεί προκύπτει και η λέξη. Εμείς εδώ δεν είμαστε σχολείο που θα κάνουμε μάθημα μόνο. Εμείς διεκδικούμε το αποτέλεσμα. Όταν δεν τα καταφέρουμε, λέμε ότι πρώτα απ' όλα εμείς αποτύχαμε. Δεν κρίνουμε τους μαθητές, θέλουμε τους μαθητές να τους βελτιώσουμε. Είμαστε δίπλα τους, αγαπάμε τα παιδιά. Μέσα από αυτή την αγάπη που προσφέρουμε, οι μαθητές τη γυρνάνε πίσω και έτσι στην ουσία καλλιεργούμε, δημιουργούμε ένα γόνιμο έδαφος για να μπορούμε να σπείρουμε τη γνώση. Και στο τέλος να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά για να έρθει το αποτέλεσμα, θα διεκδικήσουμε τους μαθητές μας το καλύτερο. Εμείς θα πείσουμε τα παιδιά μας να διαβάσουν. Εμείς δεν λέμε στους γονείς, τι να κάνω, κυρία Μαρία, με τον Γιώργο αφού δεν διαβάζει. Εγώ θα πείσω τον Γιώργο να διαβάσει. Και ακόμα και αν δεν τα καταφέρω, γιατί δεν είναι δύσκολο αυτό πάντα, θα είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάω σαν αποτυχία μου. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Έτσι πορευόμαστε, με καλούς δασκάλους που δίνουν τον εαυτό τους, τον καλύτερο εαυτό τους για τα παιδιά. Και πιστεύω το ίδιο θα γίνει και εδώ, γιατί και ο Γιώργος είναι αυτής της λογικής, αλλά και οι δάσκαλοι που γνώρισα σήμερα έχουν αυτή τη διάθεση να προσφέρουν. Συνεπώς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας φτιάξουμε και εδώ κάτι πολύ σπουδαίο για το οποίο θα είμαστε περήφανοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα πολύ αξιόλογων και πολύ αξιόμαχων καθηγητών και θα υλοποιήσουμε το σύστημα Πουκαμισάς σε κάθε πτυχή του. Μας έχετε εμπιστευτεί από την πρώτη στιγμή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά και καλή φροντιστηριακή χρονιά. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε. Δημαρχέ, τι λες, θες να πεις κάτι. Εσύ είσαι. Ένα ακόμη παιδί στην οικογένεια που καμισά προσθέτει. Και με καθυστέρησε όπως είπα και πριν, νομίζω ότι ο Γιώργος που έχει όλα τα φώτα, τα καλά παιδιά, με τους Γιώργηδες που δεν διαβάζουν και πρέπει να τους μάθουν τον τρόπο από τον οποίο πρέπει να διαβάζουν. Και στην κοινό σας λέω ότι πιστεύω ότι σας εμπιστευόμαστε τα παιδιά της τοπικής κοινωνίας σε πολύ καλά χέρια. Ευχαριστώ. Και γιατί γνώρισε εσάς και μεταδώσετε αυτό που θα μεταδείτε στον κάθε Γιώργη, ξέρετε την πρόκλησή σας, αλλά και γενικά την ιστορία, τα πολλά καταστήματα, του πολλού μαθητέ
το έχουν περάσει από τα χέρια στις χιλιάδες, αλλά δεν ξέρω τι πολύ καλά τον Γιώργο και την οικογένειά του, εκτός από ταπεινός, είναι και φιλόδοξος, είναι φέρετης και γεμάτος θετική ενέργεια και γι' αυτό νομίζω ότι θα την αναδώσει και σε όλα τα παιδιά αλλά και στην ομάδα που θα δουλέψει για εσάς. Είναι δύσκολο το έργο που αναλαμβάνετε, γιατί έχετε να κάνετε όχι μονάχα με να μάθετε βιολογία για παράδειγμα ή φυσική χημεία ή μάθημα αυτό. Έχετε να εκπαιδεύσετε μια βιολογική ηλικία η οποία πρέπει να σωθεί, να διαβάσει, αλλά στο τέλος να βγει τουλάχιστον καλό παιδί. Γιατί στην κοινωνία σήμερα και από τα μισά αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να βγάζουμε αδιαδόκιμη λέξη, να βγάζουμε καλά παιδιά. Και αυτό σας εύχομαι πρωτίς, σας έχετε υγεία, να έχετε έτσι ανοιχτά μυαλά, γιατί σε εσάς στηρίζουμε όχι απλά το αύριο, αλλά το μέλλον της κοινωνίας που αποτελείται από αυτά τα μαθητούρια που αυτή θα πρέπει και θα δώσουμε την καλύτερη πρώτη ύλη προκειμένου να συνεχίσουμε. Εύχομαι καλά αποτελέσματα, καλή πρόοδο στους μαθητές και καλή δύναμη. Τώρα ξεκινάω τα δύσκολα και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της χρονιάς, κάθε χρονιά, θα τραβάμε τη γραμμή και θα έχουμε μόνο επιτυχίες και θα λαμβάνουμε καλά παιδιά. Καλή πρόοδο σε όλους. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.